τι σου μένει, ποια είναι η πρώτη σου σκέψη μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι τόσο έντονο, τόσο σκληρό και με τόσο περίεργες καταστάσεις που είδαμε όλοι. Μου μένει μια πικρία γιατί κυριαρχήσαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού χωρίς να δεχτούμε κάποια ιδιαίτερη πίεση ή κάποιες άλλες φάσεις πέρα του γκολ και ιτηθήκαμε. Όπως είχε συμβεί και πέρσι φυσικά, κάπως έτσι και τώρα, χωρίς να δημιουργήσει κάτι ο Άρης, φεύγουμε ηττημένοι από αυτό το γήπεδο. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα, όπως είπες και εσύ, έδειξε να μην έχει καθαρό μυαλό για να μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι παρότι είχε αρκετό χρόνο μπροστά της? Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες στην ομάδα και κάποιοι παίκτες από το εξωτερικό που δεν γνωρίζουν ακόμα το τι σημαίνει αυτό το ντέρμπι. Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις ώστε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να μην επηρεαζόμαστε από οτιδήποτε συμβαίνει εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιατί η απόφαση του διαιτητή για το πέναλτι μας στέρισε τη συγκέντρωσή μας και κάπως έτσι χάθηκε το παιχνίδι. Επειδή όλα αυτά έγιναν, τελείωσαν, πόσο σας επηρεάζει και τι πρέπει να κάνετε για να μην σας επηρεάσει, όπως είπες, όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ελπίζω να καταλάβαμε, να πήραμε όλο το μάθημά μας σήμερα. Να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, να παίζουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και όταν μπορούμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια ώστε να μην βρισκόμαστε σε τέτοια θέση ξανά.